Σε απόγνωση βρίσκονται δεκάδες άστεγοι στο Ηράκλειο, καθώς καλούνται να αποχωρήσουν από τα μισθωμένα σπίτια στα οποία βρήκαν προσωρινό καταφύγιο στο πλαίσιο του προγράμματος «Στέγαση και εργασία» που υλοποιεί ο Δήμος Ηρακλείου. Το σχετικό πρόγραμμα μέσω του οποίου άστεγοι εξασφάλιζαν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, λίγοι, με συνέπεια αρκετοί άστεγοι που βρήκαν ένα κεραμίδι για το κεφάλι τους, να βρεθούν και πάλι στον δρόμο και στα παγκάκια. Τώρα ξανά πάλι η διαδικασία από την αρχή, άστεγοι στον δρόμο. Όπως θα συνεχίσουμε τώρα, στα παγκάκια, στο αυτοκίνητο όποιος έχει, όπου βρούμε. Μπορούσε ο Δήμος μαζί με τις βουλευτές του Ηρακλείου να κάνουν παρέμβαση να γίνει άλλο ένα χρόνο ή άλλα δύο χρόνια. Όπως βλέπετε και στο συμβόλαιο εδώ, έληξε και πεταγόμαστε πάλι στον δρόμο. Άλλα 50 άτομα, άστεγοι που είμαστε. Σε σπίτια βρισκόμαστε πάλι στον δρόμο. Δεν έχουμε πού να βάλουμε τα πράγματά μας, γιατί έχουμε μαζέψει και πράγματα, κρεβάτια το ένα για το άλλο. Η ελπίδα δίνει τη σκυτάλη στο αδιέξοδο στους άστεγους, στους οποίους δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή και συνεργασία μέσω του επίμαχου προγράμματος. Θα υπάρχει ένα κενό, ναι, αλλά θα μπουν καινούργια άτομα. Δεν μπορεί να πάει εγώ πάλι να ξανακάνω την αρχή χαρτιά. Θα σου πιήσουν, τώρα θα μπουν άλλοι. Στο Ηράκλειο πληθαίνουν καθημερινώς. Αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζω από τα παιδιά που μιλάω κάθε βράδυ στην πλατεία Ελευθερίας και πέρα δόθε, είμαστε πάνω από 40-70 άτομα περίπου. Εχθές είδα κι άλλο έναν στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου που κοιμάται στα μπαγκάκια, εκεί στο κέντρο κοινότητας απέναντι. Έκαναν ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή τους, όμως και πάλι καλούνται να ξεκινήσουν τη ζωή τους από το μηδέν, αφού θα βρεθούν και πάλι στους δρόμους, όπου οι κίνδυνοι είναι αρκετοί, ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες. Εγώ έχω περάσει πάρα πολλά. Στην πλατεία Ελευθερίας, στο Νοτέπρο πάντως, κοιμόμουν στην μπαγκάκι και δίπλα στο διπλανό έβλεπα την κοπέλα με τον νεαρό να κάνουν τις ενέσεις. Να φεύγει ο νεαρός, η κοπέλα να απομένει κάτω τέζα. Να φωνάζω και να παίρνω τηλέφωνο το 100, το ασθενοφόρο, για να έρθουν να τις πάρουν. Σε μένα ήρθαν και μου πήραν το τσαντάκι που είχα, το κινητό μου και διάφορα άλλα ρούχα, μια βαλίτσα. Και του οξυγόνου που έχω οξυγόνο που χρειάζομαι, δηλαδή πρέπει να είμαι μέσα σε σπίτι με ρεύμα. Εδώ στα μάξι δεν μπορώ να το βάλω. Τι να κάνω. Κινδυνεύομαι. Εμείς θέλουμε να είμαστε έξω, όχι. Μας γύρισε η μοίρα και ήρθαμε σε αυτή την κατάσταση. Βρήκαμε ένα σπίτι, μας δώσαν ένα σπίτι, κάναμε το σταυρό μας και είπαμε δόξα στον Θεό. Και τώρα πάλι από την αρχή. Γιατί? Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ηρακλείου αναμένει τη σχετική προκήρυξη του νέου προγράμματος, προκειμένου να δρομολογηθούν και πάλι διαδικασίες, ώστε πολίτες που διαβιούν σε άφλιες συνθήκες να ωφεληθούν του προγράμματος που στοχεύει στη σταδιακή επανένταξη των αστέγων στην εργασία και την κοινωνική ζωή.